Τη στιγμή που οι βροχές είναι χρυσάφι για την διψασμένη γη της Κρήτης, τα αμπέλια απειλούνται επικίνδυνα από τις ασθένειες που σπέρνει στις καλλιέργειες η καιρική αστάθεια. Οι παραγωγοί της Κρήτης εκφράζουν την ανησυχία τους με φόντο τις βροχοπτώσεις του Μαΐου που δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για εμφάνιση περονόσπορου και χολέρας. Μετά την κάθε άλλο παρά ικανοποιητική περσινή χρονιά λόγω των απρόσμενων καιρικών φαινομένων του Αυγούστου, η βροχερή άνοιξη ξυπνά εφιαλτικές μνήμες του 2011 με την πρωτοφανή καταστροφή κατά 80% των αμπελιών της Κρήτης από περονόσπορο. Εμάς ο καιρός ο συγκεκριμένος μας θυμίζει τη χρονιά του 2011, τη χρονιά του περενοσπόρου, τη χρονιά που κάθε 5 μέρες μπαίναμε και ραντίζαμε, που είχαμε ασθενείς βροχοπτώσεις και αυτές οι ασθενείς βροχοπτώσεις ευδοκιμούσαν το Μύκητα. Την ίδια χρονιά μας θυμίζει η χρονιά του 2023. Δυστυχώς είναι κακός ιονός για τα αμπέλια. Οι βροχοπτώσεις που έχουμε τώρα μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά κάποιες ασθένειες όπως τον περονόσπορο, όμως οι επαγγελματίες παραγωγή θα βρουν τον τρόπο να τον αντιμετωπίσουν. Το ίδιο έργο θεατές για μια ακόμη φορά. Οι αμπελουργοί, έχοντας απέναντί τους τον καιρό, ζουν με τον φόβο των καταστροφικών ασθενειών, επιχειρώντας με κάθε μέσο να αποτρέψουν την εμφάνισή τους. Μόνη ασπίδα προστασίας, η τήρηση οδηγιών και συστάσεων των ειδικών, με την ελπίδα πως δεν θα δουν και πάλι τους κόπους μιας ολόκληρης χρονιάς να πέφτουν στο κενό. Οι αμπελουργοί πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ τις μυκητολογικές επεμβάσεις που πρέπει να κάνουν. Θα πρέπει κυριολεκτικά να είναι σε επιφυλακή και σε εγρήγορση για να μπορέσουν να μπαίνουν καθημερινά μέσα στα αμπέλια. Το έλεος των καιρικών φαινομένων, η αμπελουργία και από την παρατεταμένη ανοβρία του φετινού χειμώνα που εκτιμάται πως θα αποτυπωθεί τόσο στην ποιότητα όσο και στην ποσότητα των σταφυλιών. Ο αμπελουργός τα τελευταία χρόνια πλήττεται βάναυσα από την κλιματική αλλαγή. Πέρυσι δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τις έντονες βροχοπτώσεις του Αυγούστου που αυτές τριγύσανε κυριολεκτικά τα αμπέλια και είχαμε σοβαρό πρόβλημα και ποιοτικό και υποβάθμισης σε πάρα πολλά αμπέλια, είτε αυτά λέγονται εινοποιήσιμα, είτε σταφυδοποιήσιμα, είτε και επιτραπέζια. Όπως έχει ξεκινήσει ο καιρός, όχι. Δεν έχουμε καλές εκτιμήσεις όπως έχει ξεκινήσει ο καιρός. Θα δούμε την εξέλιξη και θα κρίνουμε. Σήμα κινδύνου εκπέμπουν οι ειδικοί για την λειψιδρία που πλήττει και την Κρήτη. Το βασικό ερώτημα είναι πώς επηρεάζονται οι καλλιέργειες από ένα χειμώνα χωρίς βροχές και ένα θερμό καλοκαίρι που πλησιάζει. Θα επηρεάσει τα αμπέλια και ως προς την παραγωγή, ως προς την ποιότητα του καρπού, ως προς και την ποσότητα. Θα πρέπει από τώρα και έπειτα η κλιματική αλλαγή θα πρέπει να μας βρει έτοιμους. Η περσινή χρονιά αποτελεί για τους αμπελουργούς μια κακή ανάμνηση. Η φετινή προβλέπεται επίσης δυσίωνη και αυτό ισοδυναμεί με εφιάλτη μετά από ένα δύσκολο χειμώνα, με το κόστος της καλλιέργειας να έχει εκτιναχθεί στα ύψη και να μην υπάρχει κανένα περιθώριο για απώλεια εισοδήματος.